επιστρέφουμε στα δικά μας λίγο, καθώς Εύη Χαρακιανάκη, έχουμε μία εικόνα βλέπουμε. Τι συμβαίνει στα Χανιά? Ακριβώς, πρόκειται για μία ξεχωριστή δράση από τον Δήμο Χανίων, όπου έχει τοποθετήσει 4 καρδιές, χειροποίητες καρδιές, σε 4 σημεία του Δήμου, και εκεί οι πολίτες συλλέγουν πλαστικά καπάκια. Αυτά τα πλαστικά καπάκια θα δοθούν για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων. Μάλιστα. Τι πιο όμορφο. Συνήθως βλέπουμε κάποιους κάδους ανακύκλωσης και δεν μας γεμίζουν το μάτι. Οπότε, τι είπανε και στα Χανιά, πάμε να μαγνητήσουμε τα βλέμματα, πάμε να δημιουργήσουμε μια ξεχωριστή, έτσι, διαφορετική κατασκευή στο σχήμα της καρδιάς και προκύπτει και ανακύκλωση. Θα προσελκύσει κατά κάποιο τρόπο. Να, ακριβώς. Λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσω, τα λέμε και στη συνέχεια. Πάμε στο Μιχάλη Τσουπάκη, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου στο Δήμο Χανίων και πρόεδρο της ΔΕΔΙΣΑ. Πώς είστε, κύριε Τσουπάκη, καλή χρονιά. Εδώ θα το βρούμε, θα το βρούμε. Μάλιστα, ο κύριος Τσουπάκης βρίσκεται δίπλα και από αυτή την κατασκευή, εκεί σε σχήμα καρδιάς, προκειμένου να προωθήσουν και την ανακύκλωση, για καλό σκοπό βέβαια εκεί η συλλογή. Κύριε Τσουπάκη, με ακούτε? Την καλησπέρα μας. Πιθανόλογο. Τι κάνετε? Εντάξει, έχουμε ένα θέμα, θα το βρούμε όμως, αξίζει. Πραγματικά αξίζει. Πάμε να συνδεθούμε, να προσπαθήσουμε λίγο να συνδεθούμε ξανά από την Αμφίκλεια, να πάμε στα Χανιά. Αν μπορούμε λίγο να ξαναδούμε πάλι τη φωτογραφία, Θεοδώρα. Είναι αυτές οι 4 μεγάλες χειροποίητες καρδιές που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία της πόλης των Χανίων. Συγκεντρώνονται πλαστικά καπάκια για ένα πολύ καλό σκοπό. Μέχρι και σήμερα να πούμε ότι έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες κιλά από πλαστικά καπάκια. Δημότες, πολίτες της περιοχής, μόνιμοι κάτοικοι, μικροί και μεγάλοι, όλες οι ηλικίες έχουν ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα της ΔΕΔΙΣΑ, της αρμόδιας αντιδημαρχίας, προκειμένου βέβαια να δοθεί και αυτός ο στόχος, μια οικονομική ενίσχυση σε φιλανθρωπικά σωματεία της πόλης. Βλέπουμε πως ξεχωριστές πρωτοβουλίες. Από τη μία βέβαια, στόχος είναι να προκύψουν τα μηνύματα, από την άλλη βέβαια να βοηθήσουμε και ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Πάμε στον κύριο Τσουπάκη, σας ακούμε και σας βλέπουμε καλύτερα. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλή χρονιά, έκανα ένα πρόλογο, έβαλα τους τηλεθεατές στο κλίμα. Θα δούμε και την καρδιά πάλι αυτές τις κατασκευές. Κύριε Τσουπάκη, 4, σωστά? Σωστά, 4 καρδιές σε διάφορα σημεία της πόλης για τη συλλογή για τα καπάκια, όπου αυτά τα καπάκια θα διατεθούν μετά για την αγορά αμαξιδίων σε διάφορες δομές εκεί πέρα όπου υπάρχουν ανάγκες για αυτά τα καροτσάκια. Είναι μία δράση που θέλουμε να κάνουμε και θα πρέπει να πούμε ότι αυτές οι καρδιές τις έφτιαξαν στο συνεργείο της ΔΕΔΙΣΑ, όπου τις κατασκεύασαν έτσι με τον τρόπο έτσι ώστε να έχει μια όμορφη εικόνα και να μπορούν να ευαισθητοποιηθούν, να κεντρήσουν το ενδιαφέρον των πολιτών, να συγκεντρώνουμε καπάκια και αυτά τα καπάκια να πάνε για ένα καλό σκοπό. Είναι η πρώτη χρονιά που προχωράτε σε αυτή την πρωτοβουλία εξ αυτές τις κατασκευές, κύριε Τσουπάκη? Είναι η πρώτη χρονιά που το κάνουμε και ευελπιστούμε ότι θα βάλουμε και ακόμα περισσότερες καρδιές, αλλά ότι θα το επεκτείνουμε το μέτρο και θα βάλουμε διάφορα τέτοια πράγματα ακόμα και στις παραλίες το καλοκαίρι και θα φτιάξουμε. Στόχος μας είναι πάντα μέσα από αυτή τη δράση, όχι μόνο να συγκεντρωθούν πλαστικά καπάκια που έχει. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτή τη μία εβδομάδα που είναι σε λειτουργία έχει συγκεντρωθεί πραγματικά ένας τεράστιος όγκος με τα καπάκια. Οι πολίτες δείχνουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παραπάνω από όσο περιμέναμε, θα λέγαμε. Και στόχος μας είναι μέσα από αυτή τη δράση να ευαισθητοποιήσουμε ότι πρέπει να χωρίζουμε. Τελικά πρέπει να κάνουμε διαλογή στην πηγή, πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση, πρέπει να προσέχουμε το περιβάλλον. Και βέβαια έχουμε και την ενίσχυση, σωστά, ανθρώπων στην ανθρώπων μας,
σωματείων που πραγματικά χρειάζονται την στήριξή μας. Ακριβώς. Τη χρειάζονται τη στήριξή μας και εμείς θα τους τη δώσουμε απλόκερα. Όχι εμείς, ο κόσμος όλος. Όλος ο κόσμος, όλοι αυτοί οι πολίτες θα τη δώσουν τη στήριξη. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να δώσουμε το ερέθισμα για να γίνει αυτό. Τους χαιρετισμούς μας, κύριε Τσουπάκη. Να είστε καλά. Καλή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.